πάντων. Αλλά επειδή κάναμε αναφορά στον Πάνο και στο χαρακτήρα του. Ο Πάνος πριν μπει στο Survivor. Ναι. Είχε παίξει στον deal με τον Χρήστο Φερεντίνο. Και κέρδισε 10 ευρώ. Κάτσε, θα με τρελάνε με αυτόν τον Πάνο. Ό,τι όπου υπήρχε τηλεόραση έμπαινε και μέσα. Και κέρδισε 10 ευρώ και τι είπε στο τέλος τον Χρήστο Φερεντίνο. Ότι με αποσυντώνησες εσύ και έχασα. Με αποσυντώνησες εσύ και δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ και έπαιξα λάθος, του λέει. Και έμεινε άρα κόκαλο. Είναι από αυτούς που πηγαίνουν και παίζανε γενικώς πολύ όπου έβγαινε ένα παιχνίδι. Γιατί και το Survivor ένα παιχνίδι είναι. Βέβαια και είναι ένα παιχνίδι. Έχει σπουδάσει marketing. Ο Κώστας Θεοδωρού έκανε το προφίλ του Πάνου σύμφωνα με αυτά που μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε, να γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο που λίγο μας έχει διχάσει. Μία τον συμπαθούμε, μία δεν τον συμπαθούμε. Νομίζω ότι πιο πολύ τον συμπαθούμε. Τι δουλειά κάνει τελικά, εγώ δεν έχω καταλάβει. Μάνατζερ και τεχνικός ράγκμπι. Μα είναι το μόνο που δεν έχουμε βρει πλάνο. Όχι, όλα τα άλλα βρήκαμε. Να χορεύει, να διασκεδάζει, να πηγαίνει στα ντυλ, να πηγαίνει από εδώ, να πηγαίνει από εκεί. Εδώ θα δεις και πλάνα. Εργασίας δεν είναι. Εδώ θα δεις και πλάνα που παίζει ράγκμπι και προπονεί παίχτες του ράγκμπι. Μη μου λες τέτοια. Για να τα δω. Ξέρετε τι κοινό έχουν ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο Ντάνιελ Κρέγκ, ο Σον Κόνερι και ο Πάνος Αργιανίδης? Όχι, κι όμως όλοι τους έπαιζαν κάποτε ράγκμπι. Μόνο που ο Πάνος το κάνει ακόμα. Καταπιάνεται με το σκληροτράχυλο σπορ από το 2010 και προσπαθεί ως μάνατζερ και τεχνικό σύμβουλος πια να κάνει το άθλημα να αναγνωριστεί επίσημα από την ελληνική πολιτεία. Πριν το άθλημα των στενών επαφών, ο 36χρονος σήμερα Αργιανίδης σπούδασε marketing στο τμήμα διεθνών οικονομικών σχέσεων και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όταν θέλω κάτι πάρα πολύ, τίποτα δεν με σταματά. Survivor, έρχομαι. Στον Άγιο Δομήνικο πήγε επειδή πιστεύει ότι η προσαρμοστικότητα είναι το σημαντικότερο προσόν του. Στην αρχή ήταν το πρόσωπο που ο κόσμος λάτρευε να μισεί. Όχι ότι αυτό άλλαξε. Οι haters που ξεπίδησαν στα social media αυτοστιγμής τον χαρακτήρισαν ξερόλα και υποχθόνιο. Κανείς όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζει πως μιλάμε για ένα παιχνίδι τακτικής και πως ένας άνθρωπος που είναι κατ' επάγγελμα προπονητής, έστω στο ράγκμπι, δεν μπορεί να κρατάει το στόμα του κλειστό. Έχει τραυματιστεί τουλάχιστον 2 φορές μέσα στο παιχνίδι, αλλά δεν δείχνει να το βάζει κάτω. Όταν μένει πίσω, δίνει οδηγίες στους άλλους. Και όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα των υποψηφιωτήτων, δεν διστάζει να προτείνει στους μαχητές ποιος θα πρέπει να αποχωρήσει από την ομάδα. Μην είστε ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα. Να είστε ευαίσθητοι στους ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι. Οι καυγάδες του δεν είναι λίγοι. Ακόμη περισσότεροι είναι εκείνοι που δεν έχουμε δει ποτέ στην οθόνη μας. Ένας πρώην παίκτης του Survivor, ο Willy Καλμπουρτζής, είπε πριν από λίγες μέρες ότι οι μαχητές έβαζαν τον Πάνο να κοιμάται έξω από την παράγκα τους, μόνος του, πίσω από έναν θάμνο. Στο ίντερνετ γίνεται επίσης πολλή κουβέντα για το μπλουζάκι με τα αστεράκια. Έχει γίνει ένα με το πετσί του, λέει ο ένας. Θα αφαιρεθεί από πάνω του με χειρουργική επέμβαση, λέει ο άλλος. Οι ιστοσελίδες στείλουν πάνω του αφιερώματα. Ο manager rugby είναι μια κατηγορία. Μόνος του. Πάμε λίγο χαρά, λίγο! Πού αλλού όμως τον έχουμε δει? Καταρχάς στο deal με τον Χρήστο Φερεντίνο πριν από λίγους μήνες. Έφυγε με 10 ευρώ και το απέδωσε στην επιρροή του παρουσιαστή πάνω του. Στο τέλος, θα σου πω κάτι πολύ σημαντικό και μην το καταλάβω άλλο. Ανέβηκε η συναισθηματική μου νοημοσύνη και με επηρέασες εσύ. Δεν σκεφτόμουν καθαρά. Αλήθεια σου λέω. Τον είδαμε επίσης σε ένα αεραστεχνικό βίντεο να γυμνάζει κυρίες και κορίτσια υπό τους ήχους ενός πολυδιασκευασμένου πιάσματος που κάποτε γνωρίσαμε από την φωνή του υπηρώτη Γιάννη Καψάλη. Και τον είδαμε και σε μια σατυρική τηλεοπτική απόπειρα όταν παρέστησε με επιτυχία τον ρεπόρτερ που κάνει πράξη το πανάρχαιο ρητό. Πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε. Έρχομαι μόλις τώρα από το συλλαλητήριο στα Προπύλαια, είμαστε από τις 6 ώρα. Όσοι νόμιζαν ότι ο μάνατζερ ράγκμπι θα φύγει από το νησί έπεσαν έξω. Δεν είναι ο πρώτος love to hate χαρακτήρας που διασώζεται σε μια τέτοια ιστορία. Αφήστε δε που σε μια ψηφοφορία που οι ειδικοί συνεργάτες μας αλίευσαν στο διαδίκτυο, ο Πάνος θεωρείται το ίδιο σεξι όσο ο Λάμπρος Κούτος και ο Γιάννης Παλιάρας. Ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν φοβάμαι το Survivor, είναι μια πρόκληση, είναι κάτι πολύ δυνατό. Ξέρω ότι θα υπάρξουν δύσκολες τιμές, αλλά ξέρω ότι στο τέλος της ζωής μου τα γεράσω στο βαθιά μου γεράματα θα είναι μια από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου. Βλέπετε. Λοιπόν, Καλά τώρα είχε πάει στον deal. Τώρα, στον deal το παλαιότερο, στον Αντένα. Όχι, φέτος. Πότε πρόλαβε. Φέτος, πριν μπει εδώ, προφανώς είχε δηλώσει συμμετοχή και εδώ. Πάτε βλέπεις ότι πρέπει κάτι να έχει για να τον παίρνουν όλες τις εκπομπές, ναι. Δηλαδή δεν τον ξέρανε, ναι. Τον επιλέγουν σαν παίκτη, θα πει ότι κάτι βλέπουν. Έχει, έχει, πώς δεν σίγουρα έχει. Είναι διαφορετικό, σίγουρα αυτό που θέλει να το πει θα το πει, μετά θα το μαζέψει, αλλά θα το πει και σίγουρα είναι πολύ στρατηγικός παίκτης. Για μένα νομίζω ότι είναι ο πιο στρατηγικός παίκτης εκεί μέσα.